Ich fordere Sie auf, Herr Synadinos, den Saal zu verlassen. Ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που ένα μέλος της Ευρωβουλής υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. Ο Ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ελευθέριος Συναντινός, διαμαρτυρήθηκε για την αποβολή του, ενώ ο Γάλλος εθνικιστής Ζαν Μαρί Λεπέν και άλλοι ομοειδεάτες του ορίονταν στα γύρω έδρανα. Αλλά ο Μάρτιν Σούλτς ήταν αμετάπιστος. Okay, ich fordere Sie jetzt erneut auf, den Saal zu verlassen. Στις διαμαρτυρίες βουλευτών από την ακροδεξιά ομάδα, ο πρόεδρος της Ευρωβουλής τόνισε ότι δεν γίνεται συζήτηση όταν λαμβάνονται αμελητή μέτρα. Ich darf die Saaldiener bitten, Herrn Synadinos aus dem Saal zu führen. Bitte sehr. Και ενώ ακούγονταν μπράβο στην αίθουσα, ένας βουλευτής από την ακροδεξιά ομάδα απαθανάτιζε τα τεκτενόμενα με το κινητό του, ενώ ο Έλληνας συνάδελφός του μάζευε τα πράγματά του. Bitte verlassen Sie den Saal. Wenn Sie Herrn Synadinos begleiten möchten, kann ich Sie daran nicht hindern. Την αντίδραση του Μάρτιν Σούλτς είχε προκαλέσει η παρέμβαση νωρίτερα του Ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής για το προσφυγικό, όπου χαρακτήρισε τους Τούρκους σκυλιά. Κύριοι, όπως έχουν γράψει οι Οθωμανοί λόγοι, ο Τούρκος είναι πνευματικά βάρβαρος, θεομπαίχτης, αγύρτης και βρωμιάρης. Ο Τούρκος είναι σαν του σκυλί. Κάνει τον άγριο, αλλά όταν πρέπει να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, το βάζει στα πόδια. Σε ανακοίνωσή της, η Χρυσή Αυγή αναφέρει για το περιστατικό. Αποδεικνύει πόσο τρουκολάγνοι, ανθέληνες και φυσικά αντιδημοκράτες είναι οι εγκέφαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.